Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Εγκαινιάζουμε την πρώτη εκπομπή του νέου προγράμματος του σταθμού μας απόψε, 28 Οκτωβρίου. Μία μεγάλη εθνική επέτειο, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι σφράγισε το ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Με τη μικρή Ελλαδίτσα να γράφει χρυσές σελίδες δόξας, μεγαλείου και ηρωισμού. Σε αυτή τη μεγάλη, λοιπόν, εθνική επέτειο θα αφιερώσουμε την πρώτη εκπομπή μας και θα τη συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον πολύ γνωστό κύριο Βι, ο οποίος μας έκανε τη μεγάλη τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Κύριε Βι, καλώς ήλθατε. Thank you very much, Mr. Vasiliades, for your kind invitation. Να είστε καλά και να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Και να μας πείτε ποια ήταν η πρώτη πολέμου ατμόσφαιρα, είτε στην περιοχή μας, είτε στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε όλη την γεωγραφική περιοχή, της Μεσογείου κυρίως, για να καταλάβουμε πώς είχαν τα γεγονότα. Μάλιστα. Η Ιταλία του Μουσολίνη είχε εκδηλώσει πάρα πολύ νωρίς τις βλέψεις της για να κάνει επεκτατική πολιτική. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι πρώτο σημάδι που έδειξε τις διαθέσεις αυτές ήταν το 1935, όταν ο Μουσολίνη αποφάσισε να εισβάλλει στην τότε λεγόμενη Αβυσσινία, εμείς την λέμε Αιθιοπία. Μάλιστα. Τις τελευταίες δεκαετίες, προπολεμικά λεγόταν Αβυσσινία, και μάλιστα να εισβάλλει με αρκετά μεγάλη δύναμη, εναντίον ενός ουσιαστικά ξυπόλυτου λαού. Ακριβώς. Οι Αιθίωπες που υποτίθεται ότι προσπάθησαν κάτι να κάνουν απέναντι στα Ιταλικά στρατεύματα, πολλοί από αυτούς ήταν με σανδάλια. Ήταν ξυπόλυτοι. Αν είναι δυνατόν. Με δόρατα, και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Ιταλοί αποφάσισαν να ρίξουν και αέρια στους ξυπόλυτους Αιθίωπες. Αβυσσινούς. Μάλιστα. Είναι για τους παλαιότερους το καθεστώς του βασιλέως Χαϊλέ Σελασιέ, για όσους θυμούνται. Ακριβώς. Λοιπόν, έδειξε από τότε η Ιταλία ποιες είναι οι τάσεις της, βάζοντάς τα με έναν ουσιαστικά ανυπεράσπιστο, ανύπαρκτο και αδύναμο αντίπαλο. Πέραν αυτόν όμως, οι βλέψεις της Ιταλίας ήταν έντονες, ιδίως στην πλευρά της Βαλκανικής, που αφορά το κομμάτι κυρίως της Αλβανίας. Ανέκαθεν η Ιταλία είχε μια αδυναμία, ας το πούμε έτσι, να μπορέσει να έχει, και είχε ως προτεκτοράτο της, ως μόνιμο δορυφόρο, την Αλβανία. Αλβανία η οποία δεν είχε οντότητα για να αμυνθεί στην πανίσχυρη Ιταλία. Αποβιβάστηκαν οι Ιταλοί το 1939, το καθεστώς συνεργάστηκε πολύ εύκολα, στην αρχή ειδικά, και για να συνδέσουμε λίγο το τότε με το σήμερα και τις σημερινές ιταλικές βλέψεις και επιδιώξεις στην Αλβανία, παρόλο που έχουν περάσει τόσες πολλές δεκαετίες, να πούμε ότι ήταν τέτοια η σύνδεση ώστε ο τότε Ιταλός βασιλιάς, ο Βίκτορ Εμμανουήλ, είχε ως ανακτορικό άγημα, πέραν των Ιταλικών, είχε και αλβανικό τάγμα, το οποίο απέδιδε τιμές μαζί με τους Ιταλούς. Μάλιστα. Φωτογραφίες των οποίων αυτών στοιχείων δύσκολα βρίσκει κανείς στο ίντερνετ, αλλά άμα ψάξει τα βρίσκει. Τα ίδια γίνονται και σήμερα με την σχέση Ιταλίας και Αλβανίας. Ο περίγυρος ήταν λοιπόν να προσπαθήσει η Ιταλία όσο μπορεί να επεκταθεί, να δείξει και εκείνη στο μεγάλο της σύμμαχο, την ναζιστική Γερμανία, ότι μπορεί κάλλιστα να απλωθεί και να παρουσιάσει πυγμή, βλέποντας με ζήλια τις επιδιώξεις αλλά και τα αποτελέσματα που είχε η ναζιστική επεκτατική πολιτική στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ξεκίνησαν όλα, όπως ξέρουμε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκίνησαν 1η Σεπτεμβρίου του 1939 με την περίφημη επίθεση των Γερμανών στη δύστυχη Πολωνία. Ακριβώς.
Ακριβώς. Την οποία, όπως ξέρουμε, έκοψε στη μέση αφού είχε κάνει το προδοτικό σύμφωνο με τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, και έκοψε την Πολωνία, η οποία πάντα υπέφερε από τους δύο γίγαντες, τον Ρώσο και τον Γερμανό, και ουσιαστικά την διέλυσαν, την πολτοποίησαν μέσα σε ελάστικο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Υπήρξαν σημάδια για το τι ερχόταν στην Ελλάδα και ποια? Υπήρξαν και προκλήσεις? Άλλο τίποτα από προκλήσεις. Διαβάζοντας τον τύπο της εποχής, ευτυχώς υπάρχουν τα αρχεία και των ελληνικών εφημερίδων, πράγμα, που κυρίως μπορεί κανείς να ανατρέξει. Η Ιταλική πολεμική αεροπορία έκανε συνέχεια υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος, άλλοτε στην περιοχή της Ηπείρου, άλλοτε στην Πελοπόννησο, προκαλώντας συνεχώς με άσχημο τρόπο. Υπήρχε δε το περίφημο προπαγανδιστικό πρακτορείο, το Στέφανι των Ιταλών, το οποίο σχεδόν επί καθημερινής βάσεως έβριζε σκιότατα την Ελλάδα, εφευρίσκοντας όλο φανταστικές προκλήσεις της μικρής και επιφυλακτικής Ελλάδος, γιατί η πολιτική του Ιωάννου Μεταξά ήταν αυστηρή ουδετερώτης. Γνώριζε τις κινήσεις πάρα πολύ καλά των Ιταλών και προσπαθούσε κατά το δυνατόν να αποφύγει τα χειρότερα. Ήξερε όμως πάρα πολύ καλά, χρόνια πριν, για το που οδεύει η Ευρώπη, ότι οδεύει σε έναν άσχημο πόλεμο, και από αυτόν τον άσχημο πόλεμο έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε, πάση δυνάμει, να το αποφύγει για τη μικρή Ελλάδα. Δυστυχώς στο τέλος τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα ήλπιζε και τα προσπαθούσε. Μάλιστα. Πόσο συνέβαλε το ανίερο γεγονός του άνανδρου τορπιλισμού της Έλλης στις 15 Αυγούστου του 40, συνικηφόρα προσπάθεια μετά? Ξέραμε ποιοι ήσαν πίσω από το τραγικό συμβάν τότε? Συνέβαλε τα μέγιστα στην περηφανή νίκη στο βορειοϋπειρωτικό μέτωπο, διότι η φοβερή πρόκληση, όπως είπατε πολύ σωστά, η ανίερη πρόκληση να χτυπηθεί ένα μικρό πολεμικό πλοίο της Ελλάδος, ακριβώς, το Έλλη, στο λιμάνι της Τίνου, την ημέρα της εορτής της Μεγαλόχαρης, της Παναγίας, 15 Αυγούστου. Αυτό και αν ήταν πρόκληση. Ακριβώς. Θύμωσε πάρα πολύ τους Έλληνες. Είναι μια μεγάλη ιστορία το συγκεκριμένο, το οποίο δυστυχώς, όπως και πάρα πολλά άλλα ιστορικά γεγονότα, δεν φωτίζονται στην Ελλάδα. Σκοπίμως. Σκοπίμως, εννοείται σκοπίμως. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια εντάχει. Βεβαίως. Το ιταλικό υποβρύχιο λεγόταν Ντολφίνο και αποφασίστηκε από τους σκληρούς μελανοχίτονες να κάνει ένα χτύπημα στο λιμάνι της Τίνου, δυστυχώς την ημέρα της εορτής της Μεγαλόχαρης, 15 Αυγούστου. Το ενδιαφέρον για μας με τα σημερινά δεδομένα είναι ότι το υποβρύχιο έφυγε από τη μυστική βάση υποβρυχίων της Λέρου. Το υποβρύχιο έκανε μια συγκεκριμένη πορεία και είχε δολοφονική στόχευση. Δεν είχε απλό σκοπό να παρενοχλήσει, δεν είχε απλό σκοπό να τρομάξει. Από ποια βάση είπατε έφυγε? Της Λέρου. Της Λέρου. Στη Λέρο υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα, ναι, η περίφημη βάση η Ιταλική των υποβρυχίων. Τι λέτε τώρα? Περιέργως, ναι. Και δεν ήξερε κανένας ότι υπήρχε αυτή η βάση? Οι Έλληνες γνωρίζανε, αλλά μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε στην προπολεμική εποχή που τα Δωδεκάνησα ανήκαν στην Ιταλία. Ακριβώς. Περιέργως, η Ελλάδα μεταπολεμικός, για λόγους που δεν γνωρίζω, μπορώ να υποθέσω αλλά δεν γνωρίζω, δεν χρησιμοποίησε ποτέ αυτή τη βάση υποβρυχιών. Αν πάτε τουρίστα σήμερα στη Λέρο και ζητήσετε, υπάρχει και σκουριάζει η βάση αυτή. Είναι σκαμμένη μέσα σε βράχους κλπ. Λοιπόν, έφυγε από τη Λέρο το υποβρύχιο και έκανε αυτή την δολοφονική απόπειρα. Ο στόχος των Ιταλών ήταν να σκοτώσουν. Δεν ήταν απλώς να προκαλέσουν, ούτε να φοβήσουν, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είχε θύματα, διότι πήρε το πλοίο μαζί του μεγάλο μέρος του πληρώματος. Και πώς ξέραμε ποιοι ήταν? Διότι διέταξε αμέσως ο Μεταξάς, που ήταν σίγουρος για το τι έγινε, τους βατραχανθρώπους του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού να ψάξουν στο κουφάρι του βυθισμένου πλοίου
και στα γύρω σημεία ανακάλυψαν θραύσματα των τορπιλών που γράφανε πάνω ιταλικά. Όπως θα λέγει ο λαός μας, νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ναι. Λοιπόν, ήταν η Ιταλία από πίσω. Ο Μεταξάς, συγκρατούμενος με δυσκολία, προσπάθησε και δεν το απεκάλυψε, αλλά ήξερε αμέσως ποιοι ήταν πίσω από αυτό το δολοφονικό χτύπημα. Αυτό μετά, όταν μαθεύτηκε, ήταν μεγαλύτερο ακόμα το μένος και η ορμή των Ελλήνων στρατιωτών για να δώσουν ένα πολύ γερό χαστού και ένα πολύ γερό μάθημα στους Ιταλούς στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου. Μάλιστα. Υπήρξε προπαρασκευή των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος για τα επερχόμενα και αληθεύει ότι οι αποθήκες πυρομαχικών ήσαν άδειες? Είναι, θα έλεγα, εξοργιστικό σε τι χάλια υπήρχε στρατιωτικά η Ελλάδα το 1935. Το 1935 η Ελλάδα είναι λίγο μετά το περίφημο κράχ. Το κράχ έγινε το 1929, ήρθε πιο μετά εδώ. Ναι. Οι κυβερνήσεις που προϋπήρξανε δεν κάνανε περίπου τίποτα για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι αποθήκες ήταν άδειες. Υπήρχαν τα περίφημα κινήματα που κάθε άλλο παρά μπορούσαν να βοηθήσουν στην Ομόνοια και στην προσπάθεια ανασυγκροτήσεως εν όψη πολέμου, γιατί οι περισσότεροι έβλεπαν κάποια σημάδια και καταλάβαιναν ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο κύμα, μια πολεμική ατμόσφαιρα. Και πολλό δε μάλλον ο Ιωάννης Μεταξάς με την τρομερή στρατηγική του πείρα και ικανότητα και γνώση βεβαίως. Έτσι. Πολύ σωστά, και αυτά τα βλέπουμε κάλλιστα, και καλό θα ήταν οι Έλληνες αν μπορούσαν να διαβάζανε το ημερολόγιο του Ιωάννου Μεταξά, που έχει φοβερές αποκαλύψεις μέσα και για πρόσωπα και για πράγματα για τις εποχές εκείνες, διότι μην ξεχνάμε το αξίωμα στην ιστορία είναι οι αιώνες αντιγράφουν αλλήλους. Αλλάζουν τα επώνυμα, αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλά οι πορείες, οι σχεδιασμοί παραμένουν περίπου ή λίγο πολύ τα ίδια. Αν είχαμε γνώση καλή της ιστορίας, αυτό είναι παρενθετικό βέβαια, αν είχαμε καλή γνώση της ιστορίας δεν θα φτάναμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Μάλιστα. Αυτό σαν παρένθεση. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν για την προετοιμασία που πολύ σωστά κάνατε και με ρωτήσατε, ότι οι κενές αποθήκες είναι κάτι, όπως είπα πριν, απίστευτο και εξοργιστικό του ελληνικού στρατού. Δεν υπήρχε ούτε καν ηματισμός, ούτε εξαρτήσεις. Δεν υπήρχε στοιχειώδες υγειονομικό υλικό. Δεν υπήρχε υποστήριξη για την επιμελητία του στρατού, που εκείνη την εποχή δυστυχώς σε ένα μεγάλο μέρος βασιζόταν στα ζώα. Υπήρχε σώμα που ασχολείται, τα ζώα ήταν όσα υπήρχαν σε κακό χάλι περιφρονημένα. Μάλιστα, αν διαβάσει κανείς λεπτομέρειες, δεν υπήρχε πεταλωτικό υλικό. Δηλαδή για να πεταλώνουν τα πόδια των αλόγων. Ούτε αυτό δεν υπήρχε. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν ένα αεροπλάνο. Μάλιστα. Αυτά ήσαν τώρα συνέπειες του κράχ του 1929. Όχι μόνο αυτό, και της αδιαφορίας των πολιτικών κυβερνήσεων. Έτσι. Μέχρι το 1932 ήταν η τελευταία κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Επιτρέψτε μου να πω το Βενιζέλου σε εισαγωγικά. Ήταν μια κατάσταση απίστευτη, με όλα τα άλλα μπορούσαν να ασχοληθούν. Βέβαια, αν διαβάσουμε τον τύπο της εποχής, ήταν μεστός σκανδάλων ο τύπος. Μάλιστα. Για διάφορα χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή έμοιαζε η εποχή πάρα πολύ με την σημερινή εποχή. Mm-hmm. Να φανταστείτε, δεν υπήρχαν στο στρατό αυτοκίνητα και τα λίγα που υπήρχαν δεν είχαν ανταλλακτικά. Το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο ήταν σε κακό χάλι, εννοείται ασυντήρητο. Δεν υπήρχαν καθόλου οχυρώσεις, η φυτεία ήταν μειωμένη, υπήρχε τρομερή αρρωστημένη πολιτικολογία, παρένθεση, τι μας θυμίζει άραγε αυτό, τι μας θυμίζει, απέραντη πολιτικολογία, και βέβαια ήταν κάτω από το τραπέζι γνωστές αθέμητες συναλλαγές των επωνύμων σε διάφορα επίπεδα, και μην ξεχνάμε και την παραδοσιακή υπονόμευση των κομμουνιστών εκείνη την εποχή στο όλο σκηνικό. Προσπαθούμε να μην επεκταθούμε, βέβαια τα θέματα αυτά είναι τεράστια. Υπάρχει ειδική έκθεση που έκανε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, την οποία επιμελήθηκε τότε
ο τότε αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, η οποία διεκτραγωδεί με τρομερές γραμμές και λέξεις τα χάλια και την ανυπαρξία του στρατού. Μάλιστα. Θα πω χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν αναφερθήκαμε, ότι δεν είχε η πολεμική αεροπορία να παρουσιάσει τίποτα. Είναι δυνατόν να δανείζεται μια χώρα, η Ελλάδα έστω εκείνης της εποχής, ένα αεροπλάνο παρακαλώντας μια γειτονική χώρα που το χρειαζόταν για κάτι έκτακτο, να το δανείζεται από μια ξένη χώρα, δεν είχε αεροπλάνο. Αυτά τα χάλια λοιπόν σταμάτησαν όταν ανέλαβε την ηγεσία της χώρας ο εθνικός κυβερνήτης, ο Ιωάννης Μεταξάς. Λοιπόν, γνώρισε η ελληνική κυβέρνηση τις κινήσεις και ημερομηνίες που είχε ο εχθρός για την εισβολή, επειδή λέγεται ότι ο Ιωάννης Μεταξάς γνώρισε τα πάντα. Οι υπηρεσίες τότε του ελληνικού κράτους ήταν πάρα πολύ οργανωμένες και δούλευε εξαιρετικά και η διπλωματική υπηρεσία στο εξωτερικό. Αν διαβάσει κανείς τα διπλωματικά έγγραφα, βλέπει τις αναφορές, αλλά κυρίως ο Μεταξάς κινείτο με τα άγρυπνα μάτια και αυτιά που είχε στις γειτονικές της Ελλάδος χώρες, κυρίως στην Αλβανία, γιατί θυμίζω είχε γίνει η απόβαση των Ιταλών από το 1939, επίσης στη Βουλγαρία, ένα άλλο μεγάλο εχθρικό κεφάλαιο ανέκαθεν απέναντι στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι η Βουλγαρία ήταν πάντα υπέρ του άξονος. Ξεκάθαρα. Όντως. Γνώριζε ημερομηνίες και επίσης παρακολουθούσε πάρα πολύ στενά και τις δύο πρεσβείες, και την Ιταλική και την Γερμανική. Μάλιστα, δεν ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά ήταν σε θέση και γνώριζε περίπου και την ημερομηνία της επιθέσεως. Γι' αυτό είχε κάνει έγκαιρα, αρκετούς μήνες πριν την επίδοση του τελεσιγράφου της Ιταλίας, στις 28 Οκτωβρίου, είχε κάνει αρκετούς μήνες πριν αθόρυβη μερική επιστράτευση ορισμένων ηλικιών. Η οποία βέβαια, λόγω του ότι μην κρυβόμαστε, υπήρχε λογοκρισία στον τύπο, δεν ανακοινώθηκε στον τύπο. Ναι. Οπότε έγινε αθόρυβα και σωστά και δεν μας κατέλαβαν οι Ιταλοί εξαπίνης όπως θα συνέβαινε σε κάποια άλλη χώρα. Αυτά σε περίληψη βέβαια. Μάλιστα. Ποια ήταν η θέση της τότε Αλβανίας απέναντί μας, αντιστάθηκε ή συντάχθηκε τελικώς με τον εχθρό? Η Αλβανία ως συνήθως όχι απλώς δεν αντιστάθηκε, αλλά συνεργάστηκε στενά με τον Ιταλικό παράγοντα. Συγκεκριμένα υπήρχε ο βασιλιάς Ζόγκου, ο οποίος ζούσε σαν βασιλιάς πλουσιοπάροχα, ενώ ο λαός πίναγε, δέχτηκε οτιδήποτε του ζήτησαν οι Ιταλοί και όταν προς το τέλος προσπάθησε κάτι να κάνει, κατάλαβε ότι θα τον βγάλουν από τη μέση και έπεσε στην αγκαλιά της φιλόξενης Ελλάδος, η οποία τον βοήθησε, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά διέφυγε από τη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια τότε της κυβερνήσεως, πάρα πολύ αργά βέβαια. Ουσιαστικά η Ιταλία με την Αλβανία συνεργάστηκαν πάρα πολύ στενά. Αλβανικά τάγματα υπήρχαν πάρα πολλά στις ιταλικές δυνάμεις που επιτέθηκαν κατά της Ελλάδος. Μάλιστα. Και είναι ευκαιρία να πούμε, για να γίνει ξεκάθαρο σε όλους, ότι αυτά τα αλβανικά τάγματα, όταν μετά μπήκαν οι Ιταλοί με την πτώση του μετόπου και την παράδοση, μιλάω για τον Απρίλιο του 1941, έκαναν μεγάλο κακό στην Ήπειρο, στην ελληνική Ήπειρο, προκαλώντας πολλές φορές καταστροφές, φόνους εναντίον του ελληνικού πληθυσμού. Και υπάρχουν στοιχεία και γι' αυτά, άσχετα αν δεν τα λένε ή δεν θέλουν να αναφερθούν στην εποχή εκείνη. Μάλιστα. Ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί μας για την φύλαξη των συνόρων τότε και να μιλήσουμε και για την πολύ γνωστή βεβαίως γραμμή Μεταξά? Είχαν γίνει φοβερές προσπάθειες. Ο Μεταξάς, πρέπει να θυμίσουμε στον πολύ κόσμο που τυχόν δεν έχει το χρόνο ή δεν έχει την πρόσβαση να διαβάσει στοιχεία, ο Μεταξάς ήταν αξιωματικός του μηχανικού. Ήταν ο κατεξοχήν ειδικός αξιωματικός για να φτιάξει οχυρωματικά έργα. Μάλιστα. Το έργο του το ξεκίνησε
Βέβαια και έδειξε το χάρισμα που είχε στον τομέα αυτό από την εποχή που ήταν απλός ανθιπολοχαγός. Όταν γύρισε από την περίφημη μετεκπαίδευσή του στη στρατιωτική σχολή του Βερολίνου. Και ανοίγοντας μία παρένθεση, επειδή αυτά δεν λέγονται και πρέπει να λέγονται και πρέπει να τα μάθει ο κόσμος, ξέρουμε ότι οι Γερμανοί είναι σοβινιστές και εγωπαθείς. Θεωρούν ότι είναι εκλεκτός και ξεχωριστός λαός και ίσως νομίζουν ότι είναι και η καλύτερη όλων. Ακριβώς. Όταν υπηρέτησε λοιπόν ως εύελπης μετεκπαιδευόμενος ο Ιωάννης Μεταξάς στη στρατιωτική σχολή του Βερολίνου, διέπρεψε, πετύχαινε την ανώτερη βαθμολογία πολύ παραπάνω και πέραν από τους Γερμανούς συναδέλφους μαθητές, σε βαθμό που απεφασίστη με εισήγηση της στρατιωτικής σχολής του Βερολίνου, της διοικήσεως, να τοποθετηθεί στην είσοδο της σχολής ένα τεράστιο επίγραμμα πάνω στην είσοδο, το οποίο έλεγε «Δια τον Ιωάννη Μεταξάν ουδέ πρόβλημα άλυτον». Και αυτό το δέχτηκαν ποιοι οι Γερμανοί, για ποιον, για έναν αλλοδαπό Έλληνα εύελπη. Ποιος τα λέει αυτά? Ο οποίος ξεπέρασε τους ντόπιους. Ποιος τα λέει αυτά στα παιδιά σήμερα? Ποιος θα λέει στους νέους να αισθάνονται περήφανοι? Κανένας. Και σκοπίμως δεν τα λέει. Κρυμμένα γεγονότα. Και θα ήθελα να προσθέσω, γιατί βεβαίως η αξία στην ιστορία είναι στις κρυμμένες λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς. Στις καλοκρυμμένες, στις κλειδωμένες λεπτομέρειες, ότι την εισήγηση την υπέγραψε ο ίδιος ο αυτοκράτορ τότε της Γερμανίας, ο Κάιζερ Γουλιέλμος ο Δεύτερος, με κόκκινο μελάνι. Υπέγραψε την εισήγηση για να τοποθετηθεί το επίγραμμα. Μάλιστα. Και για να το κλείσουμε αυτό, αν και έχει μεγάλη βαρύτητα και αξία, όταν ανέβηκαν οι Ναζί, ξύλωσαν το επίγραμμα από τη στρατιωτική σχολή του Βερολίνου. Σπουδαία κίνηση. Βέβαια, πρέπει να πούμε, να προσθέσουμε, ότι για τα χάλια της Ελλάδος ο εχθρός γνώριζε τα πάντα. Είτε ως εχθρό τοποθετήσουμε την μικρή Αλβανία, είτε τοποθετήσουμε την Βουλγαρία. Επειδή με ρωτήσατε για το τι έργο έγινε και προετοιμασία, ακριβώς, δεν θα φτάνανε ούτε 10 ούτε 20 εκπομπές για να πούμε τι ακριβώς σημαίνει στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία η οχυρωματική γραμμή Μεταξά. Μπορούμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο όμως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ως θέμα, νομίζω. Μάλιστα. Συμφωνώ και εγώ θα το ήθελα. Θα πρέπει να πούμε ότι στη Μακεδονία που ετοιμάστηκε αυτή η οχυρωματική γραμμή οργανώθηκαν 3.000 μόνιμα στρατιωτικά έργα, τα οποία περιλάμβαναν πυροβολία, πολυβολία, ατελείωτα παρατηρητήρια, οχυρώσεις διαφόρων ειδών και σχημάτων από μπετόν και από σίδερο, πολλών ειδών και τύπων εμπόδια για τα άρματα μάχης. Μάλιστα. Και όλος ο κρατικός μηχανισμός, μηδέ εξαιρουμένου πέραν του στρατού και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα στην ετοιμασία του θαύματος που λέγεται Γραμμή Μεταξά, οργάνωσαν με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολλά έξοδα από τον προϋπολογισμό, πολύτιμα έξοδα, στήχησε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο της εποχής η ολοκλήρωση μέχρι το σημείο της σειράξεως με τους Γερμανούς. Τόσο πολύ στήχησε η ολοκλήρωση των οχυρωματικών έργων στη Γραμμή Μεταξά. Ήταν συγκεκριμένα, και πρέπει να τα πούμε αυτά, 9 κύρια οχυρά. Συνολικά τα οχυρά ήταν 21. Θα ήθελα επιγραμματικά για τη μνήμη αυτών των αγωνιστών του έπους εκείνου, γιατί γράφτηκε ένα περίφημο έπος με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά γράφτηκε άλλο ένα μετά, με την ευκαιρία αυτή πρέπει να το πούμε, ναι, εφόσον την έχουμε στη Μακεδονία, εκεί που εισέβαλαν οι Γερμανοί επιτιθέμενοι τον Απρίλιο του 1941. Αυτά τα οχυρά είναι τα εξής. Είναι το Ρούπελ, η Κελκάγια, το Ιστίμπεϊ, οι Παλουριώνες, η Ποποτλίβιτσα, ο Καρατάς, η Κάλη, το Περσέκ, το Περιθώρι, η Μαλιάνγκα, η Παρταλούσκα, το Ντάσαβλι, το Λίσε, το Πυραμιδοειδές, το Καστήλο, ο Άγιος Νικόλαος, η Νυμφαία, ο Εχίνος, αν τα είπα όλα, και η Μπαμπατζόρα.
Αν έχω κάνει καλά την προφορά, γιατί ορισμένα είχαν και ιδιότυπες ονομασίες. Οι Γερμανοί έπεσαν από τα σύννεφα, δεν περίμεναν, δεν ήξεραν. Οι τέλειοι μηχανισμοί παρακολουθήσεως των Γερμανών βιάστηκαν στον ύπνο. Πώς και δεν ήξεραν, μπορείτε να μας απαντήσετε αυτό. Ναι, πώς και δεν γνώριζαν. Ούτε οι Βούλγαροι γνώριζαν τίποτα. Πώς τα κατάφερε ο Μεταξάς δηλαδή και έγινε όλο αυτό το κολοσιαίο έργο, γιατί πρόκειται για κολοσιαίο έργο. Τιτάνιο έργο, ξέχασα να σας πω, αμέλησα να σας πω και έχει μεγάλη σημασία. Μιλάμε για μια χειροματική γραμμή η οποία επεκτείνεται σε μήκος 300 χιλιόμετρων. 300 χιλιόμετρα. Ξεκινούσε από το όρος Μπέλες της Ανατολικής Μακεδονίας και έφτανε σχεδόν στον Εύρο, στα σύνορα με την Τουρκία. Δηλαδή ήταν ένα τιτάνιο έργο που θα έλεγε κανείς, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, μα πώς η μικρή Ελλάς έκανε κάτι τέτοιο. Έκανε κάτι τέτοιο διότι είχε σιδηρά θέληση ο επινοητής του έργου, ο Ιωάννης Μεταξάς. Και είχε τον τρόπο. Και πρέπει να πούμε, και μη φανεί περίεργο στους αγαπητούς τηλεθεατές, ότι ούτε οι κάτοικοι των τοπικών περιοχών που γίναν τα έργα είχαν καταλάβει καλά-καλά τι γινότανε, διότι είχε την ευφυΐα ο Μεταξάς να καλέσει εργάτες από την Πελοπόννησο και όχι ντόπιους, δεν ήταν παρένθεση, δεν ήταν πολιτικάντης να ήθελε σταυρούς στις εκλογές, ούτε να ήθελε να εξυπηρετήσει κομματικά τοπικές φαμίλιες ή οικογένειες. Κουβάλισε λοιπόν με στρατιωτικά φορτηγά από πολύ μακριά τους εργάτες, οι οποίοι πέρανε εξαιρετικά μεροκάματα πρέπει να πούμε, και έκαναν αυτό το τιτάνιο έργο πάντα με την αυστηρή επίβλεψη των αξιωματικών του μηχανικού του στρατού και καθηγητών μηχανικών του Πολυτεχνείου. Ευθυέστατη δηλαδή αυτή η επιλογή να πάρει από μακριά, να πάρει, ναι. Για να μην διαρρεύσει τίποτα. Ώστε να μην ξέρει, δηλαδή δεν ήξεραν ούτε καν οι κάτοικοι των περιοχών ούτε τι ακριβώς γινόταν. Ούτε οι Βούλγαροι που παρακολουθούσαν. Ναι. Πιστοί σύμμαχοι παύλα λακέδες των Γερμανών. Των Γερμανών ακριβώς. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι και ούτε φανταζόντουσαν. Και μετά την πτώση του μετόπου, οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πιστεύσουν αυτό το πράγμα που αντιμετώπισαν. Γιατί ως γνωστόν, παρόλο τώρα που το θέμα μας είναι 28 Οκτωβρίου, εν γνώση μας παρεκκλίνουμε να πούμε ότι στις 4 ημέρες που έσφασαν τα μούτρα τους οι Γερμανοί στη γραμμή Μεταξά, έχασαν 1000 άνδρες. Τρομερές απώλειες, ακριβώς. 1000 άνδρες. Απώλειες. Χώρια το υλικό που χάθηκε. Χώρια τα αεροπλάνα, χώρια τα άρματα, Και να πούμε επίσης, γιατί ερχόμαστε πάλι στην αξία τι σημαίνει να είναι ένα λαμπρό μυαλό και μάλιστα γνώστης όπως ήταν ο Μεταξάς αξιωματικός του μηχανικού, ήταν τέτοια η κατασκευή του σκυροδέματος από μπετόν που τα Στούκας, τα περίφημα καφέ του εφορμήσεως βομβαρδιστικά των Γερμανών, δεν έκαναν απολύτως τίποτα με τις 250 λιβρών. Ζήτησαν οι Γερμανοί 500, ήρθαν και αυτές, φέραν ακόμα και χιλιάρες. Το σκυρόδεμα της γραμμής Μεταξά δεν άνοιγε. Οι βόμβες εξωστρακιζόντουσαν σαν να ήταν φιστίκια, σαν να ήταν κουφέτα. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λένε οι Γερμανοί αξιωματικοί στα απομνημονεύματά τους. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ θα ήθελα να ξέρω. Και αυτό είναι που έχει και τη μεγάλη αξία, έτσι, το γεγονός ότι οι ίδιοι λένε. Ασφαλώς, γιατί τα λέει ο εχθρός. Ακριβώς, γιατί τα λέει ο εχθρός. Τα λέει ο εχθρός. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, το ότι τα λένε οι Γερμανοί. Και βέβαια η κατάσταση αυτή για τους Γερμανούς ήταν ένα τρομερό χαστούκι. Διότι ήταν η πρώτη φορά που τους τσαλάκωσε κάποιος και μάλιστα πολύ μικρός, όπως η Ελλάς. Διότι στην Ευρώπη τους είχαν σάρωσει όλους. Μην ξεχνάμε ότι την τεράστια και καλά δίθεν οργανωμένη Γαλλία την έκαναν σκόνη σε 15 ημέρες. Μάλιστα, ακριβώς. Αλλά ας μην μακρηγορήσουμε άλλο και φύγουμε από το θέμα μας. Όχι, εντάξει, και νομίζω ότι και η Δανία παρεδόθη σε ένα ταχυδρόμο, νομίζω σε κάτι τέτοιο. Μοτοσυκλετιστή του γερμανικού στρατού, ο οποίος έφερε ένα φάκελο. Και η Δανία. Τρομερή αντίσταση. Ναι. Τρομερή αντίσταση. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Τι να πει κανείς. Αυτά τα πράγματα έχω την περιέργεια και πιστεύω είναι και περιέργεια άλλων, διδάσκονται σε λεπτομέρειες στις στρατιωτικές μας σχολές. Είναι πολύ περίεργος. Διδάσκονται, εξηγούνται, οι σύγχρονοι ευέλπιδες, οι τάξεις των τελευταίων ετών
μεταπολιτευτικά θα το τοποθετήσω, ας μην πάμε μόνο στην τελευταία περίοδο. Διαβάζουν, ξέρουν τι σημαίνει η μάχη των οχυρών. Έχουν κάνει επισκέψεις, τους έχουν εξηγήσει τι και πώς έγινε και πώς πρέπει κανείς να προετοιμάζεται πολύ καιρό πριν. Καλό θα ήταν και τα σχολεία να επισκέπτονται ή ιδιωτικά όσοι μπορούν τις περιοχές αυτές, διότι αρκετά από τα οχυρά ευτυχώς ακόμα με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων είναι επισκέψιμα. Ναι, όχι όλα, ναι. Ορισμένα είναι επισκέψιμα. Ακριβώς. Είναι μεγάλο σχολείο να πάει κανείς εκεί και να δει πώς μια μικρή χώρα τσαλάκωσε στην κυριολεξία δύο στρατιωτικές αυτοκρατορίες. Πρώτα την Ιταλική και μετά τη Γερμανική. Σε βαθμό που άλλαξε ουσιαστικά το ρου της ευρωπαϊκής ιστορίας. Καθυστερώντας οι Γερμανοί, σχεδιάζοντας όλο αυτό το πλάνο για να επιτεθούν στην Ελλάδα, χάσανε πολύτιμες εβδομάδες από την ετοιμασμένη επίθεση που είχαν κατά της Ρωσίας. Τους έπιασε ο χειμώνας και τελείωσε. Και τελείωσε. Ακριβώς. Αυτά ακριβώς. Πρέπει να λέγονται και να ξαναλέγονται για να τα καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλλην πολίτης. Ότι η Ελλάδα βοήθησε στην αλλαγή του ρου της ιστορίας και κανείς άλλος. Η Ελλάδα, προσθέτω, μόνη της. Διότι ενώ θα έπρεπε να σπεύσουν προς βοήθεια, παρίσταναν ότι βοηθούσαν οι δήθεν σύμμαχοι. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στους συμμάχους, βοήθησαν και σε ποιο βαθμό οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας? Έγιναν προσπάθειες ειρηνεύσεως στο μέτωπο? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Θα προσπαθήσω όμως να τα πω εντάχει. Η μεγάλη αυτή φοβερή φίλη μας, οι Άγγλοι, η φράση αυτή μπαίνει σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Θα έλεγα, χωρίς καμία επιφύλαξη, επεδίωσαν να ρίξουν την Ελλάδα σε αυτόν τον κικαιώνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό διότι τους ενδιέφεραν οι αποικίες και οι θέσεις που είχαν στη Βόρεια Αφρική και θα μου επιτρέψετε να το πω απαξιωτικά, σκοτίστηκαν για την τύχη της Ελλάδος. Απόδειξη ότι η πρώτη βοήθεια που στείλανε ήταν κάποια σκόρπια σμήνη πολεμικών αεροπλάνων εγγλέζικων, τα οποία εξυπηρετήθηκαν σε ορισμένα αεροδρόμια τότε, της Λαρίσης, το αεροδρόμιο Χασανίου, έτσι λεγόταν το ελληνικό τότε, αεροδρόμιο Χασανίου ή στην Πελοπόννησο, σμήνη όμως διπλάνων. Δηλαδή έστειλαν ό,τι πιο εφεδρικό και δευτερεύον είχαν οι Άγγλοι, το στείλαν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Τι ήταν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν αυτά που ήταν κατάλοιπα του πρώτου, ναι, ήταν τα, μπορώ να πω και τον τύπο, ήταν τα γνωστά για όσους ασχολούνται με τα πολεμικά αεροπλάνα, τα Gladiators. Μάλιστα. Τα φραζόμενο μονομάχη. Αεροπλάνα τα οποία όταν τα είδαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί βάλαν τα γέλια βέβαια, διότι υπολείποντο και σε ταχύτητα και σε ευελιξία. Αυτά τσακίστηκαν σε εισαγωγικά να στείλουν οι Άγγλοι τάχα να βοηθήσουν. Τρομερή βοήθεια, δεν το συζητάμε. Και όταν μετά είπαν να στείλουν κάτι παραπάνω, στείλανε αποικιακά στρατεύματα, κατά κανόνα. Δηλαδή εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ινδί με σαρίκια, κάποιες μονάδες άλλες από τις αγγλικές αποικίες. Δηλαδή ίσα ίσα στάχτη στα μάτια ότι και καλά κάτι σας στείλαμε. Ναι. Και βέβαια ναι. Να μην χάσω την ευκαιρία να το πω, γιατί πρέπει να λέγεται και αυτό, ότι η αιτία, μία από τις αιτίες, για να είμαι ακριβέστερος, της δολοφονίας του Ιωάννου Μεταξά, στα τέλη Ιανουαρίου του 1941, ήταν η σταθερή και μόνιμη άρνησή του στους Εγγλέζους να αποβιβαστούν στη Θεσσαλονίκη, διότι τους εξήγησε, παρουσία του βασιλέως Γεωργίου, ότι αν εμφανιστούν αποβιβαζόμενες μονάδες αγγλικές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι ότι πρέπει πρόκληση για να ερεθιστεί ο Γερμανός να κατέβει από τη Βουλγαρία. Και αυτό δεν το θέλω. Εκτός τους είπε αν φέρετε και τους έδωσε μια τεράστια λίστα και τους είπε θέλω τόσες εκατοντάδες αεροπλάνα, θέλω τόσες εκατοντάδες άρματα μάχης, θέλω τόσες εκατοντάδες πυροβόλα και σας εγγυώμαι ότι δεν θα περάσει ο Γερμανός ποτέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Ειλικρινά, αν μπορείτε να το επαναλάβετε, είναι άγνωστο στους πολλούς. Ναι. Πείτε το πάλι, σας παρακαλώ. Υπήρξε σύσκεψη, παρουσία του βασιλέως Γεωργίου του Δευτέρου και άλλων επιτελών και του τότε αντιστρατήγου αρχηγού του Γιες Παπάγου με Άγγλους αξιωματικούς. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες
που είπαν οι Άγγλοι ότι μα να βοηθήσουμε το μέτωπο στη Μακεδονία και να σας στείλουμε μονάδες. Οι μονάδες που είχαν σκοπό να στείλουν ήταν οι συχνότατες. Ήταν πάρα πολύ λίγες και μικρές και τους είπε ο μεταξάς, μα το θέμα είναι αν ερεθίσουμε τους Γερμανούς να είναι σοβαρές οι μονάδες που θα στείλετε. Αν είναι να μου στείλετε μερικά τάγματα, να τα κάνω τι. Η δε ελληνική πολεμική αεροπορία είχε σημαντικές απώλειες στο βορειοϋπηρετικό μέτωπο, οπότε δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει την σαφώς πολύ αριθμότερη γερμανική αεροπορική δύναμη. Και ήθελε πολλά αεροπλάνα, ζήτησε ο μεταξάς. Λοιπόν, κάποιες ημέρες μετά τη σύσκεψη αυτή που ξεκαθάρισε κάθετα με σαφήνεια όπως του άρεσε, επειδή ήταν στρατιωτικός και δεν ήταν πολιτικός της Καρπαζάς, έτσι τα λέμε αυτά. Ακριβώς. Ποτέ πολιτικός της Καρπαζάς, ένας ξεκάθαρος στρατιωτικός, ο οποίος τους είπε ή στέλνετε τις μονάδες αυτές, ή στέλνετε αυτές τις ενισχύσεις, ή δεν αποβιβάζεστε καθόλου, γιατί δεν έχω σκοπό να τα βάλουμε τους Γερμανούς. Τον βγάλανε από τη μέση και αμέσως μόλις ανακοινώθηκε επισήμως ο θάνατος 29 Ιανουαρίου του 1941 του Μεταξά, του Ιωάννου Μεταξά, την επόμενη μέρα αποβιβάστηκαν οι πρώτες αγγλικές μονάδες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, νιάου-νιάου στα κεραμίδια, τι κάνει, ήταν εντελώς ξεκάθαρη η στάση τους. Ήταν δολοφονία τελικά. Δεν ήταν φαρυγγίτιδα, όπως μας λένε. Ναι, εντάξει, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να ξεφύγει σε πάρα πολλά τέτοια γεγονότα από την εγκυκλοπαίδεια τάχα που ανοίγει να μάθει ή τη δίθεν ιστοσελίδα η οποία τα μασάει ή κάποιους ιστορικούς οι οποίοι τρέμουν την ιδέα να γράψουν την αλήθεια. Και δεν θα μιλήσουμε για τις πηγές μόνο των Γερμανών, οι οποίοι είπαν ξεκάθαρα ότι τον έφαγε η Intelligence Service, αλλά θα μιλήσουμε φερρυπίν για στοιχεία που ο τελευταίος Έλλην πολίτης μπορεί να διαπιστώσει και αναφέρομαι στην εφημερίδα Βραδινή, η οποία ήταν η μόνη που έγραψε πρώτη σελίδα σε ένα μικρό κομματάκι, ότι σήμερα, και νομίζω ήταν η έκδοση της 28ης ή της 29ης Ιανουαρίου, δεν είμαι σίγουρος, 28η μπορεί να είναι, αφήχθηκε με ειδική πτήση από το Κάιρο, αγγλικό αεροπλάνο, στο οποίο επέβαινε Άγγλος αρχίατρος με έναν βοηθό, ο οποίος πήγε γραμμή από το αεροδρόμιο Χασανίου στο σπίτι του Μεταξάς στην Κηφισιά και του έκανε την περίφημη ένεση. Και ήταν μάλιστα το σπίτι και η οικογένειά του εκεί και είχε και νοσοκόμους Έλληνες και όλοι διερωτήθηκαν γιατί το κάνετε αυτό, για να βοηθήσω τον πρόεδρο. Και η βοήθεια ήταν ότι ο πρόεδρος μετά την ένεση δεν ξαναξύπνησε ποτέ. Τι λέτε τώρα, δηλαδή ήταν στοχευμένη η δολοφονία, έτσι. Απολύτως. Ξεκάθαρα. Και να πούμε, παρόλο που το θέμα είναι άλλο, να πούμε ότι ο Ιωάννης Μεταξάς και οποιοδήποτε πρωθυπουργός δεν μπορεί από μια φαρυγγίτιδα, από μια λαριγγίτιδα με 12 γιατρούς κορυφές του Ευαγγελισμού από πάνω του να πεθάνει από αυτό το πράγμα. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ κουρασμένος, περνάγαν όλα από τα χέρια του, κοιμόταν ελάχιστα και ήταν ήδη καταβεβλημένος στην ηλικία που ήταν γύρω στα 70 ήταν ήδη καταβεβλημένος, αλλά δεν ήταν σε κατάσταση για να τελειώσει έτσι τη ζωή του. Με 12 γιατρούς λοιπόν του Ευαγγελισμού, δυστυχώς κατάφεραν οι Εγγλέζοι, δήθεν ότι θα βοηθήσουν και το σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο αρχίατρος αυτός του Βασιλικού Αγγλικού Ναυτικού με το ίδιο αεροπλάνο την ίδια ημέρα ανεχώρησε για Κάιρο. Μάλιστα. Δηλαδή έκανε τη θαυματουργή ένεση στο Μεταξά, ο Μεταξάς δεν ξαναξύπνησε ποτέ, έγινε η περίφημη κηδεία τότε, έκλαιγε όλη η Ελλάδα κυριολεκτικά, μέχρι και ο Μίκης Θοδωράκης το καταθέτει αυτό, ότι έκλαιγε όλη η Ελλάδα, ο Μίκης Θοδωράκης τότε ήταν στην Τρίπολη, υπάρχουν αυτές οι διηγήσεις και τον βγάλανε από τη μέση. Όποια πέτρα και αν σηκώσει στην νεότερη πολιτική ιστορία, συνήθως θα βρεις τους Άγγλους και κάποιους άλλους. Μάλιστα. Όποια πέτρα και αν σηκώσει. Αυτά ήταν μια μεγάλη παρένθεση. Και έτσι βγάζοντας τον από τη μέση, έλυσαν το πρόβλημα, το πρόβλημα Μεταξάς ουσιαστικώς, έτσι. Δεν τους ενδιέφερε η άμυνα της Ελλάδος τόσο. Επίσης να πούμε, επεκταθήκαμε βέβαια, αλλά πρέπει να το πούμε, ότι δεν τους ενδιέφερε, ενώ είχαν μήνες περιθώριο προετοιμασίας της αμήνης της Κρήτης, την Κρήτη δεν την οχύρωσαν. Μάλιστα. Και βάλανε επικεφαλής του Αγγλικού Εκστρατευτικού Σώματος έναν συνταξιούχο νεοζηλανδό στρατιωτικό, ο οποίος τα έκανε θάλασσα κυριολεκτικά με την περίφημη απώλεια του αεροδρομίου του Μάλεμα. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Ας μην πάμε εκεί. Ωραία. Έτσι έπεσε η Κρήτη. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τις προσπάθειες γενεύσεως στο μέτωπο... Αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση. Πρέπει να πούμε, ο κόσμος
αυτά τα θέματα δεν τα βρίσκει εύκολα. Στις μυστικές υπηρεσίες των Γερμανών υπήρχε μια υπηρεσία που ονομαζόταν Abwehr, όπως το ακούτε. ΑΜΠΒΕΡ, Abwehr. Επικεφαλής της Abwehr ήταν ο περίφημος, ένα δαιμόνιο μυαλό, ναύαρχος Wilhelm von Canaris, ελληνικής καταγωγής. Κανάρης. Από οικογένειες οι οποίοι είχαν φύγει επί τουρκοκρατίας, ορισμένες ορισμένοι από αυτό το κομμάτι οικογενείας είχαν φτάσει στη Γερμανία. Ο Κανάρης, ο οποίος από παιδί θαύμαζε την Ελλάδα, όταν έκανε δεξιώσεις στο σπίτι του, είχε ένα αντίγραφο του Παρθενώνος πάνω από το τζάκι του. Τι λέτε? Και οι Γερμανοί αξιωματικοί ρωτάγανε τι είναι αυτό και εξηγούσε, γιατί τον είχε φέρει ο πατέρας του στις αρχές του 20ου αιώνα τουριστικό ταξίδι στην Αθήνα. Ο ναύαρχος Κανάρης έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει τη γερμανική επίθεση. Έκανε πραγματικά τιτάνιο αγώνα να πείσει την Ελλάδα να επιβάλλει ένα σχέδιο ειρήνης. Πώς? Βάζοντας γερμανικές μονάδες ανάμεσα από τους Ιταλούς και τους ανάμεσα από τα Ιταλικά και τα ελληνικά στρατεύματα στην Βόρειο Ήπειρο. Μιλάμε για την εποχή που ήδη ορμητικά έχει μπει ο ελληνικός στρατός μέσα στο αλβανικό έδαφος και καλπάζει και πλησιάζει επικίνδυνα ακόμα και τα Τύρανα, και οι Γερμανοί είπαν ξεκάθαρα στο Μεταξά, μέσω του ναυάρχου Κανάρη, είναι μια ολόκληρη ιστορία, έγινε κρούση του Έλληνος πρεσβευτού στη Μαδρίτη από τον Ούγγρο πρεσβευτή. Ναι, αλλά είναι άγνωστα στοιχεία και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρετε. Έτσι. Ο Ούγγρος πρεσβευτής στη Μαδρίτη πλησίασε τον Έλληνα πρεσβευτή. Εκείνος έστειλε αμέσως ειδοποίηση στην Αθήνα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι στην Αθήνα όλοι οι τείχοι είχαν αυτιά της Intelligence Service, η οποία έκανε μέχρι τελευταία στιγμή ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει το θέμα. Θα ήταν φοβερό, θα υπήρχε ειρήνη, δεν θα υπήρχε ο πόλεμος, η πείνα, οι καταστροφές, όλο αυτό το αίμα με το Αντάρκτικο και βέβαια οι φοβερές καταστροφές που προκάλεσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, όλα αυτά θα τα είχαμε γλιτώσει. Η Ελλάδα θα παρέμενε ουδέτερη ως Ελβετία, ουδέτερη ως Σουηδία, ουδέτερη ως Πορτογαλία και δεν θα γινόταν τίποτα. Θα κρατάγαμε κατά την πρόταση των Γερμανών όλα τα κατακτημένα αλβανικά εδάφη και απλώς θα αποσύρονται τα ταπεινωμένοι Ιταλοί και θα μπαίνανε στη μέση οι γερμανικές μονάδες. Δεν ζήτησαν κάτι άλλο οι Γερμανοί και επίσης βέβαια να μην αποβιβαστούν αγγλικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Μάλιστα ο Κανάρης ήρθε στην Ελλάδα με πλαστό ουγγρικό διαβατήριο στο αεροδρόμιο Χασανίου και τον φιλοξένησε ένας γερμανόφιλος εκτελονιστής στον Πειραιά, στην Καστέλα. Μάλιστα. Στο οποίο σπίτι του εκτελονιστού αυτού στην Καστέλα, αυτά τα γράφουν οι ιστορικοί, απλώς θέλει ψάξιμο και επιμονή, στο σπίτι αυτού του εκτελονιστού στην Καστέλα ήρθαν Έλληνες αξιωματικοί προσπαθώντας να δούνε πώς μπορεί να τρέξει, σε εισαγωγικά το τρέξει, αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο. Αλλά όπως είπαμε, οι Άγγλοι είχαν παντού αυτιά και δυστυχώς, πρέπει να το πούμε, ήταν πολύ αρνητικός ο βασιλιάς, ο οποίος επηρεαζόταν πάρα πολύ από τον αγγλικό παράγοντα. Λογικό. Οπότε δεν μπόρεσε ο Μεταξάς, παρόλο που ήταν εκπληκτική η πρόταση και η Ελλάδα θα είχε γλιτώσει πολλές καταστροφές. Όχι μόνο του πολέμου, και μετά μιλάω και για το συμμορητό πόλεμο. Θα ήταν μια Σουηδία ουδέτερη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ποτέ διδαχθούν αυτά στην Ελλάδα, ούτε καν στα πανεπιστήμια. Φοβούμαι να πω. Μα αυτός είναι και ο λόγος που τα λέμε και μακάρι να αυτές τις εκπομπές να τις παρακολουθεί και η νεολαία για να ενημερώνεται για όλα αυτά τα οποία δεν θέλουν να γίνουν γνωστά κάποιοι. Σωστά, έτσι. Σωστά. Και να πούμε ότι ήμασταν λόγω πιέσεως χρόνου περιληπτικοί. Δεν μπήκαμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι όσον αφορά το ρόλο του Ιωάννη Μεταξά σε όλα αυτά τα γεγονότα? Ήταν ο κυρίος εγκέφαλος, ο άνθρωπος ο οποίος με την πραγματικά σιδερένια θέλησή του δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στο μεγαλείο της Ελλάδος. Κακώς του πετάνε δεκαετίες τώρα τη λάσπη του σκληρού δικτάτορα. Ήτανε δικτάτορα σαφώς, αλλά το είχε εκδηλώσει πριν κάνει τη δικτατορία ότι δεν συμπαθεί το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, και να θυμίσουμε σε πολλούς ότι κοινοβουλευτικά ανέβηκε στην εξουσία
ο Ιωάννης Μεταξάς. Ακριβώς. Επίσης, ήταν ο ηθήνονος για όλη αυτή την τιτάνια προετοιμασία για την οργάνωση του στρατού. Εισήγαγε ευσπεσμένα παντός είδους οπλισμό, γιατί όπως είπαμε ήταν προκλητικά άδειες οι αποθήκες. Ακριβώς. Από πολυβόλα κανόνια πυρομαχικά όλων των διαμετρημάτων, έφερε ελαφρά άρματα μάχης, προσπάθησε να οργανώσει την πολεμική αεροπορία. Πρέπει να πούμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι από τις παραγγελίες που έκανε η Ελλάδα, προσέξτε σημειωτέων, παραγγελίες τις οποίες εξόφλησε κιόλας, δεν μπόρεσε να τις παραλάβει, είτε γιατί αρνήθηκαν τελικά οι Γερμανοί να τις παραδώσουν, είτε διότι οι γαλλικές παραγγελίες, όταν μπήκανε στα γαλλικά τρένα για να πάνε στη Μασσαλία να φορτωθούν στα πλοία για να έρθουν στην Ελλάδα, έπεσε το γαλλικό μέτωπο και οι Γερμανοί πιάσανε τις ελληνικές παραγγελίες του κουτιού αποσυναρμολογημένες μέσα σε γαλλικά τρένα. Μάλιστα. Άρα η Ελλάδα πλήρωσε ατελείωτο, πολύτιμο, προπολεμικό συνάλλαγμα στους κυρίους συμμάχους και δεν μπόρεσε να πάρει το υλικό, είτε γιατί το πιάσανε στη Γαλλία οι Γερμανοί, είτε γιατί οι Γερμανοί το γερμανικό υλικό δεν μας το δώσανε. Επίσης θέλω να πω, για να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί πολλοί λένε, μα τι έκανε ρε παιδί μου ο αμερικανικός παράγων, ο οποίος έγραφε διθυράμβους υπέρ της Ελλάδος. Σωστό. Στον αμερικανικό τύπο. Σωστό. Για την επιτυχία κατά των Ιταλών. Απάντηση. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ αποφάσισε να στείλει στην Ελλάδα 30 καταδιοχτικά αεροπλάνα, τα οποία τα φόρτωσε, αλλά ό του θαύματος, κύριε Βασιλιάδη, όταν έφτασε το πλοίο στην Αγγλία, αποφάσισε ο Τσότσιλ να τα κρατήσει. Δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα. Τι λέτε τώρα. Τα 30 αεροπλάνα. Δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα τα 30 αεροπλάνα. Τόσο καλά οι φίλοι μας οι Άγγλοι, έτσι. Ναι, οι φίλοι μας οι Άγγλοι, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία, σε κάθε περίπτωση. Πάντα βάζουν τρικλοποδιές δηλαδή. Τράβαγαν το χαλί κάτω από τα πόδια μας και το είδαμε και στο θέμα της εποχής εκείνης στο βορειοπυρωτικό μέτωπο. Το είδαμε μετά τι έγινε στη διάρκεια του πολέμου, με τον αποκλεισμό που πέθανε ο κόσμος από την πείνα. Το είδαμε, έτσι, στην Κρήτη πόσο εύκολα παρεδόθη ανοχήρια, ότι δεν έκαναν σχεδόν τίποτα για να προστατεύσουν την Κρήτη. Και η δόξα για το κρητικό μέτωπο ανήκει στους Έλληνες φαντάρους και στους Έλληνες κρητικούς αγρότες. Ακριβώς. Δεν ανήκει στους Εγγλέζους, ούτε στους Νέους Ιρλανδούς, που δεν μπόρεσαν να κάνουν και πολλά πράγματα, διότι δεν υπήρξε οργανωμένη προετοιμασία. Δηλαδή την πούλησαν και την Κρήτη, γιατί ο στόχος τους ήταν η προστασία των κτίσεων στη Βόρεια Αφρική και όχι της Ελλάδος. Και όχι της Ελλάδος. Πολύ σημαντικό αυτό. Όσον αφορά αυτό που λέγατε τώρα προηγουμένως για τους Αμερικανούς που έστειλαν τα καταδιοκτικά και οι Άγγλοι τα κράτησαν, ναι, δεν υπήρξε αντίδραση από πλευράς Αμερικής, δηλαδή το δέχτηκαν αυτό σαν τετελεσμένο, ας πούμε, τι έγινε? Όχι, γιατί η σύνδεση Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ ήταν πολύ ισχυρή. Ο Τσόρτσιλ κρεμότανε από την Αμερική και τον ανεφοδιασμό του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, την διαφαινόμενη γερμανική επίθεση. Δεν θα είχε ποτέ σκοπό, βέβαια, ο Ρούσβελτ να χαλάσει τη σχέση του με την Αγγλία και τον Τσόρτσιλ για να παραλάβει η φτωχή μικρή Ελλάδα τα υποσχεμένα αυτά αεροπλάνα. Όχι, τα κράτησαν. Την Ελλάδα στις δυσκολίες, ενώ πάντα τις χτυπάνε την πλάτη και τις λένε «μπράβο, τα κατάφερες», στην ουσία από πίσω τις τραβάνε το χαλί και τις δίνουν μία να πάει ακόμα πιο κάτω. Απόδειξε ότι μετά το πέρας του πολέμου, που θα έπρεπε η Ελλάδα να της αποδοθεί η τιμή για όλη αυτή την τιτάνια προσπάθεια που έσωσε την Ευρώπη, που χάσανε και τσαλακώθηκαν οι Γερμανοί στη Ρωσία και έπεσε ο άξονας, χάρη στην Ελλάδα έπεσε ο άξονας, έπεσε η Γερμανία, διότι την πάτησε στη Ρωσία επειδή καθυστέρησε στην Ελλάδα, και το ευχαριστώ ποιο ήταν των συμμάχων απέναντι στην Ελλάδα, με το στανιό να μας δώσουν τα Δωδεκάνησα και τίποτε άλλο. Τα Δωδεκάνησα τα οποία τα διεκδικούσε η Τουρκία στη διάρκεια του πολέμου, η οποία δούλευε κυριολεκτικά τον Τσόρτσιλ, τότε ήταν στην εξουσία στην Τουρκία ο Ισμέτ Ινωνού. Ο Τσόρτσιλ επανειλημμένος πήγε στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του πολέμου και συναντήθηκε μαζί του, και μια ζωή οι Τούρκοι ζητάγανε τάχα να προστατεύσουν, να τους επιτραπεί να προστατεύσουν τα νησιά του Αιγαίου. Ναι. Και ευτυχώς για λόγους όχι φιλελληνικούς, αλλά για λόγους μεταπολεμικών συμφερόντων,
απέφυγε ο Τσόρτσιλ να ενδώσει. Ιδάλλως θα ήταν τουρκικά τα νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα, μάλιστα. Και δεν μας έδωσαν μόνο τα 12 νησιά, μας έδωσαν δώρο και έναν ανταρτοπόλεμο, έτσι, ένα συμμοριτοπόλεμο. Μεγάλο το κεφάλαιο που ανοίγεται. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Εντάξει, απλώς πρέπει να το αναφέρουμε, νομίζω. Όλη η δήθεν αντίσταση των αριστερών ομάδων, γιατί τις δεξιές ομάδες τις κατασφάξανε και τις ξεκληρίσανε το ΕΑΜΕΛΑΣ. Τις μικρές, φιλότιμες, αρκετές αλλά αδύναμες, πιστές ίσως στο βασιλιά, πιστές στην προπολεμική κυβέρνηση, που προσπάθησαν να κάνουν αντίσταση στους Γερμανούς, τις τσακίσανε το ΕΑΜΕΛΑΣ με πολύ βάρβαρο, βάναυσο, αιματηρό τρόπο. Αυτό το κίνημα, αυτό το αντάρτικο και κατά τη διάρκεια της κατοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια της κατοχής, στάθηκε διότι επιδοτήθηκε ανδρά από το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, το εγγλέζικο, του οποίου τα αεροπλάνα που ερχόντουσαν έριχναν αφιδώς αγγλικές λίρες. Μάλιστα. Τις οποίες καρπώθηκαν με διάφορους τρόπους. Ορισμένοι ιστορικοί τα γράφουν, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί οι ιστορικοί που τα γράφουν ευτυχώς αυτά. Και είναι και πολύ δύσκολο να βρεις τα βιβλία, διότι θα το πω ευθέως, φοβούνται τα βιβλιοπωλεία να βάλουν αυτά τα βιβλία. Πώς έγινε η χρήση αυτών των ατελείωτων εκατομμυρίων λιρών που πέσανε κατά τη διάρκεια της κατοχής σε διάφορα σημεία, σε ορεινά σημεία, τα οποία τα έπαιρνε ο ΕΑΜΕΛΑΣ αυτά τα χρήματα. Και κάθε άλλο παραβοήθησε είτε τους Έλληνες απλούς ανθρώπους, είτε το σκοπό της απελευθερώσεως. Απόδειξε ότι πριν φύγουν οι Γερμανοί, κάνανε σύμφωνο μη επιθέσεως. Δηλαδή, αφήσαν τους Γερμανούς και φύγαν σαν κύριοι, ναι, στην απόσυρσή τους στο φθινόπωρο του 1944, αντί να τους χτυπήσουν. Λοιπόν, η υποκρισία πρέπει να τελειώσει, πρέπει να πέσουν τα ψέματα, να πέσουν οι κουρτίνες, να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς έγινε, ποιοι κατέστρεψαν την Ελλάδα. Πέραν της στιγμής βέβαια γερμανικής κατοχής, και ποιοι κατέστρεψαν την Ελλάδα και μετά την απελευθέρωσή της. Ούτως ώστε όταν ανοικοδομούνται τα άλλα κράτη της Ευρώπης, η Ελλάδα μέχρι το 49 να κυνηγάει αντάρτες στα σύνορά της και σε διάφορα σημεία της υπηρετικής Ελλάδος. Αντί να κοιτάξει την ανοικοδόμησή της από τις καταστροφές του πολέμου. Ναι. Ναι. Πράγματα ευνόητα, αλλά δεν λέγονται. Συχνά δεν γράφονται. Διότι όλοι στην Ελλάδα χαϊδεύουν τις αριστερές ομάδες. Έτσι. Και όλα τα πόστα είναι πιασμένα από φανερούς ή κρυφούς μαρξιστές. Ξεκάθαρα αυτό. Οποία χαριστία, έτσι. Η Ελλάδα, η οποία τους τελικώς τους έδωσε τη νίκη στους συμμάχους. Έτσι. Το αντίδωρο, μάλλον, έτσι, ήταν όλα αυτά τα οποία, έτσι, προαναφέρατε, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτά τα τραγικά. Να μείνουμε και να κλείσουμε με το μεγαλείο αυτό που λέγεται 28 Οκτωβρίου και ό,τι επακολούθησε για τους Έλληνες ήρωες. Και αυτό νομίζω είναι που πρέπει να μείνει και στους τηλεθεατές. Οι Έλληνες φαντάροι έγραψαν τρομερές σελίδες δόξης μέσα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Έτσι. Απόδειξη ότι μεγάλο μέρος όσων επέζησαν και γύρισαν από το μέτωπο, γύρισαν με κρυοπαγήματα, με κομμένα πόδια. Τα νοσοκομεία ήταν γεμάτα από τα κρυοπαγήματα. Η επιμελητεία ήταν πολύ δύσκολη στα βουνά, γεμάτα χιόνι. Οι γυναίκες της Ηπείρου βοήθησαν ανυπολόγιστα, κουβαλώντας στον ώμο εφόδια για τον ελληνικό στρατό. Και βέβαια να πούμε ότι μεγάλο μέρος της νίκης στα βορειοπηρετικά βουνά έχει η Παναγία, η μητέρα του Χριστού. Έτσι. Η οποία εμφανιζότανε, πολύ σημαντικό, εμφανιζότανε αυτό. Τακτικότατα. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Τακτικότατα εμφανιζόταν, έτσι, στους Έλληνες στρατιώτες και τους έδειχνε κυριολεκτικά τις ιταλικές θέσεις και γινόντουσαν επιτυχείς βολές του ελληνικού πυροβολικού στις ιταλικές θέσεις και ως απόδειξη, για να μην μας πει κανείς πολύ ανόητος τι είναι αυτά που λέτε, έχουμε τα γράμματα των Ιταλών στρατιωτών στις μητέρες τους που γράφανε μέσα ότι είναι μια ψηλή μαυροφόρα που μας κάνει χαλάστρα. Εμφανίζεται και δείχνει στους Έλληνες ποιες είναι οι θέσεις μας. Οι Ιταλοί τη βλέπανε, δεν ξέραν ότι είναι η Παναγία, αλλά λένε χώνεται στα πόδια μας και μας καρφώνει ουσιαστικά. Το λέω όσο μπορώ πιο απλά, έτσι, για να γίνει κατανοητό. Και αυτά, έτσι, είναι σε γράμματα Ιταλών στρατιωτών, οι οποίοι μάλιστα ξέρουμε πόσο σέβονται και πιστεύουν με τον τρόπο το δικό τους, στο δικό τους δόγμα, καμία σχέση με το δικό μας, την Παναγία.
Πρέπει να υποθεί αυτό, γιατί και ο Ιωάννης Μεταξάς, επανειλημμένος στο ημερολόγιο του, αναφέρεται και καλεί και πιστεύει και ζητάει βοήθεια από τον Χριστό για την ευόδοση των ελληνικών όπλων. Και νομίζω είναι το καλύτερο κλείσιμο της εκπομπής αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Ήταν χυμαρώδης ο λόγος σας, μοναδικές οι πληροφορίες που δώσατε. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχουμε ξανά την ευκαιρία να σας έχουμε εδώ για να μιλήσουμε και για άλλα θέματα τα οποία μας κρύβουν. Με τα χαράς. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι. Και εγώ, κυρίες και, εγώ και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Αυτό που θέλουμε να μείνει από όλα αυτά που είπαμε είναι το μεγαλείο της Ελλάδος, των ηρώων μας, αυτή την πολύ σπουδαία ημέρα. Και να ξεχάσουμε οτιδήποτε θέλουν να μας πούνε, το οποίο θα μας δημιουργήσει αμφιβολίες ή οτιδήποτε άλλο. Ήτανε μέρα ηρωισμού, μέρα την οποία πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να την ξεχάσουμε, διότι η λύθη η οποία είναι το αντίθετο της αλήθειας, αυτό το οποίο προσπαθούν να μας επιβάλλουν, είναι αυτό το οποίο θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε. Λοιπόν, την αλήθεια αυτήν θα ακούτε εσείς από εδώ, όσο θα μπορούμε και όσο θα έχουμε την ευκαιρία. Χρόνια πολλά και πάλι για την σπουδαία ημέρα, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.